Συνάδελφε, τι... γεια συνάδελφε, τι κάνεις, καλά. Κυρίες και κύριοι, γεια σας, Γιάννης στο μικρόφωνο για Artbus και σήμερα θα συνεχίσουμε το American Truck Simulator. Λοιπόν, αυτός είναι ο χάρτης μας, οι παχές τελίτσες εδώ είναι αυτά που έχουμε, έχουμε ανακαλύψει ως πολιτείες, έχουμε περάσει, έχουμε πάει, οπότε τα υπόλοιπα πρέπει να τα ανακαλύψουμε ούτως ώστε όταν θα πάρουμε το δικό μας φορτηγό να μπορούμε να διαλέξουμε από περισσότερες πόλεις δουλειές. Οπότε, ναι μεν, εδώ έχω ταξινομήσει τις υποψήφιες εργασίες που είναι να πάρουμε, εδώ βλέπουμε από sell σε goods. Λοιπόν, αυτή ας πούμε είναι η πιο ακριβή, αλλά θέλω να δούμε και πού πάει. Jackpot δεν το έχουμε ανακαλύψει, νομίζω είναι κάπου εδώ. Όχι. Να το. Λοιπόν, εδώ περνάει από 1, 2, 3 πολιτείες που δεν τις γνωρίζουμε. Οπότε μας συμφέρει, είναι και το πιο ακριβό, είναι το πιο καλοπληρωμένο, περνάει και από 3 πολιτείες. Αυτό θα πάρουμε λοιπόν. Επίσης να πω ένα ευχαριστώ στο Γιώργο που μου είπε από πού να χορηγούμε, από πού να βλέπω για τα mods. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί για σας να είναι αστείες, αλλά για μένα όντως που δεν έχω σχεδόν καθόλου χρόνο ελεύθερο, αυτό είναι το φορτηγό μας, είναι πολύτιμες πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να ανάψουμε τη μηχανή. Πω. Θηρίο. Να βάλουμε τα τέτοια, τα φώτα μας και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι. Μισό λεπτό λίγο, πώς φεύγει ο χάρτης. Ωραία. Καλύτερα να το πάμε έτσι, να είναι ακόμα πιο ρεαλιστικό. Οπότε πάμε σιγά σιγά. Τώρα που θα στρίψουμε εδώ δεν ξέρω. Να πάμε από εδώ ή από εδώ. Από εδώ μάλλον πρέπει να πάμε. Βλέπω έχει και κάποιον εκεί πέρα, οπότε άμα δεν ξέρουμε πάμε να το ρωτήσουμε κιόλας. Λοιπόν, εδώ, δεξιά, ωραία, πολύ ωραία. Και από εδώ αριστερά. Άδειος ο δρόμος, ωραία. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε τους δρόμους λίγο για να μπορέσουμε να είμαστε πιο άνετοι με το δικό μας φορτηγό, να μην κάνουμε πολλές ζημιές. Γιατί στο δικό μας φορτηγό, όσο να πεις, οι ζημιές πονάνε περισσότερο. Γιατί πέραν από το ότι είναι δικό μας το φορτηγό και το πονάμε λίγο παραπάνω. Το όριο είναι 55. Εμείς τρέχουμε με 40. Εντάξει, οκ, έχουμε λίγο ακόμα περιθώριο. Βάλουμε και τη μουσικούλα ρε παιδιά. Λοιπόν, τι φρένα είναι αυτά βρε. Βαλάμε έπιπλα, γύρω στις 22 τόνους αν θυμάμαι καλά. Αυτά είναι ποντιακή μουσική, ό,τι πρέπει. Άντε, με προσοχή και η Παναγιά μαζί μας. Όπα εδώ, 55 λέει, εντάξει. Αλλάζει απότομα, είπαμε, η τέτοια, να έχουμε το νου μας, το όριο ταχύτητας. Γενικά ζορίζεται λίγο παραπάνω το φορτηγό και τα φρένα δεν πιάνουν τόσο εύκολα όπως διαπιστώσαμε προηγουμένως. Λοιπόν, εδώ πάμε ευθεία, ωραία. Είδατε ότι σχετικά δύσκολα σταματάει το θηρίο μας. Γεια συνάδελφε, τι κάνεις, καλά. Αυτός αμέσως κατευθείαν του ξεκίνησε. Μας άργησε λίγο. Δεν πειράζει. Πράγματι
βραδινό δρομολόγιο μας έτυχε σήμερα. Εδώ στρίβουμε δεξιά. Αλλά έχουμε κόκκινο, θα περιμένουμε. Ωραία, πράσινο. Πάμε δεξιά τώρα. Και στις στροφές ζορίζεται λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο. Και εδώ πάμε αριστερά. Ωραία, ωραία. Εδώ έχουμε stop, έτσι. Οπότε δίνουμε προτεραιότητα. Κάτσε να περάσει ο κύριος εδώ με το αυτοκίνητο. Συνάδελφε, Ωραία, πάμε και εμείς τώρα. Ήρθε η σειρά μας. Ελπίζω να μην είναι από παράδρομους, να είναι από κεντρικό δρόμο, το δρομολόγιο μας. 30 το όριο ταχύτητας. Πάμε στο jackpot. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω καθόλου από αμερικάνικες μάρκες. Όταν θα έρθει η ώρα να αγοράσουμε, θέλω να μου πείτε ό,τι γνωρίζετε εσείς από μάρκες, γιατί δεν γνωρίζω καμία από τις αμερικάνικες μάρκες. Όχι ότι γνωρίζω από τις ευρωπαϊκές, αλλά εντάξει, όσο να πεις. Κάνα δυο τις γνωρίζω, τις βασικές δηλαδή. Πιστεύω τώρα που πάμε με 32 να μας γράψουν που το όριο είναι 30. Συνάδελφε, κανόνισε την πορεία σου. Να μην τρέχουμε βραδιάτικα σε ασφάλειες. Εδώ στρίβουμε αριστερά. Κόβουμε λίγο ταχύτητα. Δεν βλέπω να έρχεται κανένας, οπότε περνάμε κατευθείαν. Άντε βρε, θα πούμε σε κανένα μεγάλο δρόμο ή έτσι θα το πάμε όλο από παράδρομους. Ανηφόρα εδώ, πατάω τέρμα τον γκάζι και με το ζόρι τραβάει. Είναι βαρύ το φορτίο μας. Και μπροστά μας βλέπουμε αρχίζει να γίνεται πιο γαλανός ουρανός στο βάθος, που σημαίνει το ίδιο πράγμα, ότι σιγά σιγά αρχίζει να ξημερώνει. Πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό το jackpot τέλος πάντων. Δεν το καταλαβαίνεις ότι είσαι σε παράδρομο όταν έχετε τις ευθείες. Νομίζω ότι είσαι στην εθνική. Δείτε, δείτε, δείτε ευθεία. Τέτοιες ευθείες έχει στο Μεξικό πολλές από ό,τι ξέρω. Γεια συνάδελφε. Μέση που δείχνει μια φωτεινή ένδειξη, μια ράμπα που είναι η μισή γεμάτη, πρέπει να είναι η βενζίνη λογικά. Εδώ είναι με 70 το όριο. Για κάνα χιλιόμετρο μόνο. Μετά θα ξαναγίνει 55. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική βάζει το όριο πριν 55 που ήταν όλο ευθεία και τώρα που έχει στροφές βάζει 70 το όριο. Αυτή η ταλίκα είναι σαν αυτή που έχουμε στη φωτογραφία. Αχ, τα κορτσόπα, αυτά τα κορτσόπα, αχ. Εμείς το διαχειριζόμαστε αυτό το κολοσσό. Εν μεταξύ μπορούμε να στρίψουμε και από εδώ τώρα και όχι από κάτω όπως δείχνει το GPS, αλλά δεν πειράζει. Άντε. Α, δεν έχει για βενζίνη. Έλα, εσύ περίμενε, περίμενε, έχουμε προτεραιότητα. Δεν στρίβει καθόλου ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Πολύ ωραίο.
Πάμε σιγά σιγά. Ο συνάδελφος θα καταλάβει. Ωραία. Αυτό δεν ήταν νόμιμο που κάναμε, γιατί όταν βλέπουμε ότι έχει συνεχόμενη γραμμή, δεν πρέπει κανονικά, μόνο για έκτακτη ανάγκη, είναι μόνο άμα έχουμε πρόβλημα σοβαρό. 80 μίλια είναι οι τελικές μας αυτό το φορτηγό. Α, γι' αυτό δεν τραβάει πολύ, είναι μικρό. Τα φώτα φυσικά δεν τα σβήσαμε, γιατί όταν οδηγούμε πάντα πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα φώτα, είτε είναι μέρα είτε είναι νύχτα. Στην Ελλάδα δεν το συνηθίζουν ο κόσμος. Και άμα δείτε κανέναν να έχει αναμένα τα φώτα πορείας, δεν είναι από επιλογή, γιατί τα καινούργια αυτοκίνητα συνήθως βγαίνουν με τα φώτα πορείας αναμένα, χωρίς να έχει διακόπτη μέσα για να τα κλείνεις. Έτσι πρέπει, κανονικά. Τώρα αν αυτή η ένδειξη 80 γίνει 60, δεν θα το πάρουμε χαμπάρι. Γιατί... Τι μανία αυτή να αλλάζουν χωρίς ιδιαίτερο λόγο το όριο ταχύτητας. Πάμε εδώ. Εσύ γιατί πάτησες φρένο? Κανόνισε την πορεία σου, αδερφέ. Αχ, καλά δεν μου άρεσε. Εδώ συνεχίζει 70 το όριο ταχύτητας, ενώ οι δύο λωρίδες γίνανε ένα, μία. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική. Προσπαθώ όμως, προσπαθώ. Δείτε την συνεχή λωρίδα πώς είναι εκεί πέρα, για να καταλάβετε αν πηγαίνουμε καλά. Όταν τη βλέπετε τσίμα-τσίμα, όπως τώρα λόγου χάρη, σημαίνει ότι είσαι αρκετά καλά στο οδόστρωμα, τοποθετημένος ως οδηγός και δεν ενοχλείς. Άμα θέλει κάποιος να προσπεράσει, δηλαδή έρχεται από πίσω. Αν και εδώ απαγορεύεται, γιατί στο οδόστρωμα έχει διπλή συνεχόμενη γραμμή, αυτό σημαίνει ότι απαγορεύονται οι προσπεράσεις. Δεν πειράζει όμως, εμείς είμαστε τυπικοί. Μπορεί κάποιος να νοητήσει και να θέλει να μας προσπεράσει, έστω και αν απαγορεύεται. Όπου δείτε ευθεία, απολαυστική. Εδώ παρατηρώ ότι δεν έχει ασύρματα ιταλικές της Αμερικής. Ίσως γενικά δεν έχουν, και στα άλλα που χειριστήκαμε δεν είχαν και εκείνα τα άλλα φορτηγά, τα προηγούμενα. Ίσως να είναι συνήθεια μόνο των Ευρωπαίων αυτή. Λέει τελειώνουν τα καύσιμα και έχουμε άλλο τόσο. Μάλλον θα πρέπει να βάλουμε. Ελπίζω να μας τα δίνουν πίσω από την εταιρεία. Μπήκαμε στο ΕΛΗ. Λοιπόν, εδώ το όριο είναι 30 πλέον. Θα πάμε αργά, μπας και δούμε και κάνα βενζινάδικο πάνω στο δρόμο. Δεν βλέπω να έχουμε κάνα βενζινάδικο εδώ. Κόκκινο, κόκκινο, κόκκινο. Παραλίγο. Παραλίγο να μην το δώσει. Στην αρχή νόμιζα ότι είναι διαφημιστικό. Α, τρενάκι, τρενάκι. Έχετε κι άλλο? Όχι, άντε. Σηκώστε τις μπάρες. Άντε, βρε. Εντάξει. Α, ωραία, ωραία. Καλά που το είδαμε. Οπα, εδώ στρίβουμε.
τελευταία στιγμή το είδαμε. Ευτυχώ. Παρατρίχα. Πω ένα μαχητικό στο βάθος. Ρε, εδώ σου μιλάει για μαχητικά και εσύ χασμουριέσαι, ρε. Τι έγινε, μείναμε από βενζίνη. Αυτά είναι, τώρα τι κάνουμε. Τώρα τι κάνουμε. Δε. F7 Enter. Και τώρα εδώ που είμαστε δεν μπορούμε να κινηθούμε. Πού βρισκόμαστε, ρε, για να δούμε στο χάρτη. Α, στο Έλκο είμαστε. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τώρα εδώ. Ωραία, βάλαμε και από την τσέπη μας λεφτά για βενζίνη. Χρειαζόμαστε και ύπνο και δεν κοιμηθήκαμε κιόλας, δεν ξεκουραστήκαμε. Όλα σκαλά, όλα ανθυρά. Ελπίζω να βρούμε σύντομα κάπου ένα κατάλημα να ξαπλώσουμε, γιατί δεν βλέπω να τα καταφέρουμε. Μπράβο, αδελφέ, έκανες και ένα καλό. Όχι ρε, πού να ξεκουραστούμε, αφού δεν έχει εδώ κάπου να ξεκουραστώ. Πλάκα μου κάνεις. Ω, μας βλέπω να τρακάρουμε. Ευτυχώς δεν είναι δική μας Ιταλίκα. Ωραία, πάνω στην ώρα να μπούμε εδώ, να το ζυγίσουμε και να ξαπλάρουμε λίγο. Τώρα μπορούμε να ορίσουμε πόσο θα ξαπλάρουμε. Εδώ πού έχει να κοιμηθείς, έχει πουθενά. Αλλά υπάρχει και από εδώ. Όλο και κάπου θα κοιμηθούμε, άντε τυχαία ρε. Πάμε το πάρουμε εδώ, άμα το πάρουμε θα κοιμηθούμε. Καλά πλάκα μου κάνεις. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε εδώ. Ωραία, θα σκοτωθούμε ρε, δεν μας αφήνει να κοιμηθούμε ρε. Πού να κοιμηθούμε ρε αδερφέ. Αφού δεν μας δείχνεις κάπου να κοιμηθούμε. Α, εδώ είναι να κοιμηθούμε, έλα, υπομονή. Γιατί δε, παιδί μου. Εδώ είναι να κοιμηθούμε, ναι!
Θα αντέξεις μέχρι εκεί. Ωραία. Κοιμήθηκες κιόλας, ποιος τη χάρη σου. Μπουμπούκης. Λοιπόν, εδώ αριστερά είναι να βάλουμε το φορτηγό μας. Φτάσαμε. Λοιπόν, εδώ πρέπει να είναι μέσα. Ορίστε, εδώ είναι η εταιρεία μας. Ήρθαμε. Δεν πιστεύω να ανησυχήσατε. Λοιπόν. Ω, μάλιστα. Ας το βάλουμε εδώ στο δύσκολο. Καλά το πάω. Βόηθα λίγο κι εσύ. Λοιπόν, πάμε λίγο μπροστά. Ίσα να το ευθυγραμμίσουμε και είμαστε GG. Μαστόρια. Εντάξει, καλά είμαι αδερφέ, να τα φύγω εδώ.